Γεια σας, είμαστε εδώ σε ένα βίντεο γιατί είμαστε σε έκτακτα νέα και για να δείξουμε έναν τρόπο που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το Crucible μαζί με το League Mechanic από τα Beasts για να δούμε λίγο τι ακριβώς γίνεται και πώς μπορείτε να βγάλετε currency από αυτήν εδώ τη διαδικασία. Λοιπόν, στο Bestiary, με πολύ απλά λόγια, υπάρχει αυτή εδώ η συνταγούλα η οποία μας επιτρέπει να σπάσουμε ένα item σε δύο που θα μας πάρει τα μισά mods στο ένα το item και τα άλλα τα μισά στο δεύτερο το item, που δεν είναι και κάτι που μας απασχολεί για αυτό που θέλουμε να θίξουμε εδώ πέρα σήμερα. Λοιπόν, απλά να το ξέρετε σαν πληροφορία, δηλαδή άμα βάλετε ένα 6-link να ξέρετε ότι δεν θα σας χαλάσει ούτε τα links και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι να έχετε δύο 6-link. Έξι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Έχουμε το Crucible που βλέπουμε που οι περισσότεροι έχετε δει ότι βάζουμε 3 επάνω στα όπλα και υπάρχουν δύο καινούρια mods. Καινούρια. Ας πάνω, υπάρχουν δύο mods τα οποία θα θίξουμε λίγο σήμερα. Το ένα είναι ακριβώς αυτό που βλέπετε, το οποίο μας επιτρέπει να πουλάμε το item, λοιπόν, στη διπλάσια αξία. Και το άλλο, αυτό που βλέπουμε εδώ, είναι ότι αν πουλήσουμε το item στον NPC θα μας δώσει 3 divines, εφόσον φυσικά έχουμε ξεκλειδώσει το συγκεκριμένο το skill και το έχουμε δώσει XP. Βασική προϋπόθεση, εντάξει. Λοιπόν, εδώ όπως θα δείτε στις φωτογραφιούλες, αυτά είναι γενικότερα δύσκολο να τα βρεις και κυρίως αυτό με τα 3 divines. Λοιπόν, εκεί που ακριβώς έχουμε τονίσει τη φωτογραφία μας, βλέπουμε ένα νούμερο το οποίο ουσιαστικά είναι το weight, δηλαδή αυτό σημαίνει πόσο εύκολα και πόσο δύσκολα είναι να το δούμε, να εμφανιστεί. Σε αντίθεση με το weight, λοιπόν, του ένα divine, το οποίο θα εμφανίζεται πιο συχνά, γιατί όπως βλέπετε το νούμερο είναι πολύ 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 μεγαλύτερο. Λοιπόν, οπότε λοιπόν αυτά για να τα βρούμε δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Οπότε καλό είναι λοιπόν να αλλάζουμε συνέχεια οπλάκια και να το κυνηγάμε συνέχεια το League Mechanic. Και το σταματάμε λίγο εδώ. Φέρνοντας, ας πάρουμε λίγο το item το οποίο έχει τα 3 divines επάνω. Το έχουμε ξεκλειδώσει, έχουμε δώσει XP. Είναι έτοιμο να το πουλήσουμε στον NPC. Δεν το πουλάμε όμως στον NPC, γιατί εφόσον έχουμε το Beast, το οποίο αυτή τη στιγμή κοστίζει γύρω στα 90C. Αυτό είναι μια πληροφορία και προβλέπεται να ανεβεί στον δρόμο, το οποίο μας επιτρέπει να σπάσουμε ένα item σε δύο. Εάν βάλουμε λοιπόν αυτό το όπλο και μπούμε σε αυτήν εδώ τη διαδικασία, αμέσως θα έχουμε δύο όπλα με το ίδιο 3 και αμέσως τα 3 divines έχουν γίνει 6. Αυτό φυσικά μπορεί να συμβεί ακόμα και αν έχουμε ένα divine. Αυτή τη στιγμή η αξία του beast με το ένα divine σας συμφέρει να κάνετε ακόμα και αυτό. Ωραία. Εάν τώρα λοιπόν κάνουμε split και το ένα του item με τα 3 divine και το άλλο το οποίο μας επιτρέπει να το πουλάμε στη διπλάσια τιμή, λοιπόν, αμέσως έχουμε στο inventory μας 4 όπλα, 2 και 2. Στο League Mechanic υπάρχει ένα forge στο Crucible, το οποίο μας επιτρέπει να ενώσουμε δύο items εφόσον είναι του ίδιου τύπου. Δεν βάζουμε ένα two-handed και ένα one-handed, εντάξει, λίγο προσοχή σε αυτό, να το έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, αλλά ούτως ή άλλως εμάς δεν μας ενδιαφέρει, γιατί από το split έχουμε ένα ακριβώς αντίγραφο. Απλά το έθεσα λίγο σαν πληροφορία. Λοιπόν, οπότε έχουμε ούτως ή άλλως δύο ίδια οπλάκια. Μπορούμε λοιπόν τώρα να πάμε στο forge, εκεί πέρα που συνδυάζουμε τα items, λοιπόν, και να βάλουμε αυτό που είναι τη διπλάσια τιμή και το άλλο το οποίο έχει 3 divines επάνω. Λοιπόν, υπάρχει, οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες στο να μας κρατήσει και το ένα το mod και το άλλο το mod στην τελική έκδοση, εφόσον τα έχουμε δώσει XP, ξαναλέω. Οπότε η τελική μας
έκδοση είναι ένα item το οποίο τα έχει και τα δύο επάνω, που πουλώντας τα, όταν το πουλήσουμε στον επιστήμη θα μας δώσει 6 device. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή από το event ορί μας που είχαμε 2 και 2, εάν και τα δύο έχουν επιτυχία, γιατί αυτό είναι πιθανότητα, έχει μεγάλες πιθανότητες, αλλά συνεχίζει να μιλάμε για πιθανότητα. Εάν λοιπόν καταφέρουμε και τα έχουμε και τα κάνουμε και τα δύο σε συνδυασμό, όταν τα πουλήσουμε αυτά τα δύο τα όπλα θα έχουμε 12 device. Και αυτό, αν θέλουμε, μπορούμε να το συνεχίσουμε. Δηλαδή, αυτό που έχει τα δύο τα μότσι πάνω, αντί να το πουλήσουμε στον NPC να πάρουμε 6 device, μπορούμε να έρθουμε να το ξανακάνουμε split. Γιατί μια πολύ βασική πληροφορία που θα ήθελα να σας πω είναι ότι ένα item που είναι split, δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε split. Οπότε, πολύ προσοχή όταν αγοράζετε items από το trade με την προϋπόθεση να τα κάνετε split, μην πέστε σε καμία τέτοια λούμπα. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι το Crucible, όταν συνδυάζει τα δύο τα items, τα βγάζει από split το τελικό αποτέλεσμα, γιατί ουσιαστικά μας φτιάχνει ένα καινούριο. Οπότε λοιπόν, αυτό που κοστίζει 6 divine πλέον να το πουλάμε στον NPC, το ξανακάνουμε split και αμέσως τα 6 γίναν 12. Καταλαβαίνετε που πάει όλο αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτό μπορείτε να το κάνετε και με τις συνταγούλες που έχουν ένα divine πάνω, τα οπλάκια, εφόσον το beast συνεχίζει και συμφέρει, γιατί τώρα σε 3-4 μέρες, μια εβδομάδα, μπορεί από 80 σύν να φτάσει στο ένα divine. Οπότε το ένα divine της συνταγή να μην σας συμφέρει. Λοιπόν, πολλοί τα οπλάκια τα οποία έχουν το mod επάνω και είναι split με τα 3 divines, μπαίνουν και σε διαδικασίες να τα πουλάνε και 3,5. Έχουμε δει πολλά, γίνεται γενικώς ένας χαμός. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία που μας επιτρέπει να φαρμάρουμε κάρες στο συγκεκριμένο league. Λοιπόν, και καλό είναι να την ξέρουμε όλοι αυτή τη διαδικασία. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να αφήσετε τη φαντασία σας να δουλεύει και να πάρετε οποιοδήποτε ρίσκο θέλετε εσείς, αν θέλετε να το συνδυάσετε ή όχι. Όσο αφορά το Forge. Αν δεν θέλετε να μπείτε σε κανένα ρίσκο γενικότερα, μπορείτε απλά τα 3 divines που είχαμε σε ένα όπλο αμέσως να τα κάνουμε 6. Λοιπόν, αλλά αυτή εδώ είναι η διαδικασία και που αν θέλει κάποιος μπορεί να την και νιώθει τυχερός, μπορεί να το κάνει συνέχεια. Λοιπόν, αυτά λοιπόν όσο αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ένα tip επίσης θα ήταν ότι καλό θα ήταν στο Atlas 3, καλό θα ήταν στο Atlas 3 να έρθουμε εδώ αριστερά που βρίσκονται όλα τα beasts. Διαλέγουμε την κατηγορία από το beast που θέλουμε. Τα beasts είναι κοντά το ένα στο άλλο, εδώ πέρα στο 3, έτσι το σώστε να βρίσκουμε, αντί να τα αγοράζουμε τα συγκεκριμένα beast για να κάνουμε το split, μπορούμε να τα φαρμάρουμε και μόνοι μας, είτε με τη λογική να τα πουλάμε. Τώρα θα με πεις, ρεθεί, όπως πουλάς ένα beast. Εδώ ο NPC μας πουλάει αυτό εδώ το item το οποίο κοστίζει ένα σε. Εντάξει. Ανοίγουμε λοιπόν το bestiary, ερχόμαστε εδώ πέρα κάτω που λέει capture beast, πατάμε δεξί, ψάχνουμε το beast που θέλουμε με το search, εντάξει, το οποίο το όνομά του μπορούμε να το δούμε πηγαίνοντας στη συνταγή επάνω και πες ότι είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, κάνουμε δεξί κλικ τώρα από εδώ, αριστερό κλικ εδώ και αμέσως το έχουμε στο inventory. Αυτό εδώ μπορούμε να το βάλουμε να το πουλήσουμε στο trade, όσο και να κοστίζει. Εντάξει. Αν έχουμε κάνει λάθος ή ο τρόπος, αν αγοράσουμε κάποιο για να το χρησιμοποιήσουμε, ερχόμαστε εδώ στο μενάγκερι, πατάμε δεξί πλήκτρο και αμέσως αποθηκεύεται στη λίστα μας και στη συλλογή μας. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία. Πιστεύω να βοήθησε πολύ όλο αυτό. Καλό farm εύχομαι, καλά device εύχομαι. Λοιπόν, και κυρίως να περνάτε όμορφα και υπέροχα, αυτό είναι το ζητούμενο. Και εμείς θα τα πούμε στα live μας, στο Discord, τα γνωστά. Να είστε πραγματικά καλά.
Οτιδήποτε κίνηση λέγεται, είτε σχόλιο, κυρίως sub στο YouTube, πώς σας φαίνεται όλο αυτό, σαν ιδέα γενικότερα, υπάρχουν προβληματισμοί, που θα πάει το Divine, θα πέσει το Divine, υπάρχει, γίνεται λίγο έτσι ένας χαμός τις τελευταίες μέρες, τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο, λοιπόν, και φυσικά θα τα συζητάμε και στο live. Να είστε καλά, να περνάτε πάντα υπέροχα. Αυτό. Πατήστε με να τελειώνουμε! Βοηθήστε, παιδιά! Βοηθήστε!